Φίλες και φίλοι, πιστέψτε με, δεν το κάνω επίτηδες. Μακάρι να μην χρειαζόταν για καιρό να ασχοληθούμε με μια τέτοια είδηση. Όμως, μας έχουν βομβαρδίσει με νέα και ειδήσεις για τέτοιου είδους θέματα που έχουν να κάνουν με την ύπαρξη των εξωγήινων, την εξωγήινη ζωή κτλ. Τις τελευταίες λοιπόν ώρες κυκλοφορεί μια είδηση, κυκλοφόρησε στο εξωτερικό και τις τελευταίες ώρες την αναπαράγουν εδώ στην Ελλάδα, η οποία λέει ότι ανακαλύφθηκε ή αποδείχθηκε η ύπαρξη των εξωγήινων και ότι σύντομα θα μας το ανακοινώσουν. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πιστέψω, μας έχουν βομβαρδίσει κυριολεκτικά με αυτό το θέμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν. Βασικά έχω 2-3 λόγους στο μυαλό μου. Ο πρώτος είναι γιατί πουλάει και γιατί όλοι το συζητούν. Ο δεύτερος είναι γιατί μπορεί να μας προετοιμάζουν, αν και αυτό είναι αρκετά απίθανο γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να αποδειχθεί η ύπαρξη των εξωγήινων. Και ο τρίτος είναι για να μας προετοιμάσουν ή να μας προειδοποιήσουν για το Blue Beam, γιατί πολλοί πιστεύετε ότι υπάρχει το Blue Beam του Serge Monast και γι' αυτό θα σας κάνω και 2 αφιερώματα για το Blue Beam, γιατί είναι 2 οι προοπτικές της ύπαρξης και της υλοποίησης του Blue Beam, αλλά αυτό σε άλλα επεισόδια. Σε αυτό θα επικεντρωθούμε στην είδηση που λέει ότι αποκαλύφθηκε τελικά η ύπαρξη των εξωγήινων και ότι θα μας το ανακοινώσουν πάρα πολύ σύντομα. Προφανώς έχει συμβεί και άλλες φορές αυτό, έχουν βγει και άλλοι και έχουν ισχυριστεί κάτι αντίστοιχο, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει συμβεί. Μένει να δούμε αν θα συμβεί, όμως επειδή κυκλοφορεί η είδηση και μου την έστειλε ο φίλος Μάνος στο Instagram και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί εγώ δεν είχα σκοπό να κάνω βίντεο και δεν είχα πάρει χαμπάρι. Επειδή κυκλοφόρησε στο εξωτερικό αλλά και εδώ την έβαλα και στη σελίδα μου, στην ιστοσελίδα μου, να υπάρχει με τις πηγές από κάτω προφανώς, για να δούμε τι ισχύει τελικά. Μας έχουν τρελάνει κυριολεκτικά, απλά επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το αντικείμενο και πρέπει να σας μεταφέρω τις ειδήσεις, είπα να ανοίξω την κάμερα να το δούμε και αυτό. Το άρθρο όπως πάντα θα βρίσκεται κάτω στην περιγραφή αυτής της εκπομπής για να το διαβάσετε, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Το βίντεο που ανεβάζω εδώ αυτή την εκπομπή θα την ανεβάσω και μες στο άρθρο αλλά και στην ιστοσελίδα μου, όπου έχω playlist με όλες τις εκπομπές, γι' αυτό να την επισκέπτεσαι συχνά, ανανεώνεται αν δεν παίρνετε ειδοποιήσεις από το YouTube. Βέβαια, κάντε ένα like, στηρίζει πραγματικά την προσπάθεια. Κάντε και μια εγγραφή όσοι δεν είστε συνδρομητές, είναι δωρεάν. Πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όποτε το θυμάται το YouTube οι ειδοποιήσεις, για να μην χάνετε τις καθημερινές και πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές που ανεβαίνουν στο κανάλι. Και δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η είδηση, πολύ πιθανόν να μην αποδειχθεί αληθινή. Βέβαια, όπως είπαμε, μας προειδοποιούν, μας έχουν τρελάνει με τέτοια θέματα. Θυμάστε και τη βρώμα που βγήκε πριν από λίγο καιρό σχετικά με την ανακάλυψη του τηλεσκοπίου James Webb για ένα μητρικό σκάφος το οποίο υποτίθεται έρχεται προς τα δω. Θα βάλω την εκπομπή να τη δείτε όσοι δεν την έχετε δει και θέλετε. Θυμάστε τις αποκαλύψεις πέρσι, την NASA γενικότερα, το Άρο, την ιστοσελίδα όπου όλες οι εμφανίσεις και οι θεάσεις UAP, UFO είναι εκεί πέρα. Γενικά γίνεται τον τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο, ένας χαμός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, πείτε μου κι εσείς με σχόλιο κάτω από αυτή την εκπομπή αν είναι Blue Beam, αν πιστεύετε, αν δεν είναι τίποτα και προσπαθούν να ευτελίσουν το θέμα, γιατί στην τελική κάποια στιγμή θα έρθουν όντως οι εξωγήινοι και δεν τους πιστεύουμε. Από τα τόσα ψέματα που θα έχουμε ακούσει, θα έχουν έρθει, θα μας χτυπάνε την πόρτα και θα λέμε: έλα μωρέ, εντάξει, είναι ολόγραμμα ή δεν είναι τίποτα. Γιατί εγώ πιστεύω στην ύπαρξη των εξωγήινων. Πάμε να δούμε τι έγινε. Λοιπόν, το άρθρο κυκλοφόρησε στη Mirror. Δεν είναι και πολύ έγκυρη η Mirror, εδώ που τα λέμε. Το πήραν κάποια site δικά μας, όπως το News Bomb, Παραπολιτικά, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Και εγώ το πήρα, το έβαλα και έχω και τις δύο πηγές από κάτω για να τιμήσουμε και τους ανθρώπους που το αναπαρήγαγαν, έτσι. Δεν είμαστε μόνοι μας, λέει, στο γαλαξία και φαίνεται πως αυτό θα γίνει και επίσημο σε λίγες εβδομάδες. Okay, για να δούμε. Ο καθηγητής Σάιμον Χόλαντ, ο οποίος έχει δημιουργήσει ντοκιμαντέρ για έργα που χρηματοδοτούνται από την NASA, πολλοί είστε δύσπιστοι σχετικά με την NASA, αυτό το αφήνω στην άκρη, συμπεριλαμβανομένου ενός έργου που εντοπίζει απειλητικούς για τη Γη αστεροειδείς, ανέφερε στη Mirror πως σύντομα θα ανακοινωθεί η ύπαρξη εξωγήινων. Βρήκαμε, λέει, μια ανθρώπινη εξωγήινη νοημοσύνη στο γαλαξία μας και οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Ο Χόλαντ εξηγεί ότι του δόθηκαν πληροφορίες από μια επαφή στο Breakthrough Listen του Mark Zuckerberg. Ο Mark Zuckerberg, μαζί με άλλον έναν,
έφτιαξαν το Breakthrough Listen, μια ιδιωτική πρωτοβουλία που στοχεύει στην έβρεση στοιχείων πολιτισμών πέρα από τη γη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με πάρα πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, με πάρα πολύ ευαίσθητα τηλεσκόπια, το οποίο θα διαρκέσει αυτό το πρόγραμμα για 10 χρόνια και στοχεύει στην ανακάλυψη πολιτισμών και ύπαρξης εξωγήινης ζωής. Δεν θα σας πω περισσότερα για το Breakthrough Listen, ψάχτε το μόνοι σας και θα δείτε τι είναι αυτό. Τα νέα, λέει, μπορεί να έρθουν μέσα στον επόμενο μήνα για να συμπέσουν, λέει ο καθηγητής αυτός, με τις αμερικανικές εκλογές. Ισχυρίζεται ότι οι αστρονόμοι στο πλαίσιο του έργου που βασίζεται στην Οξφόρδη έχουν εντοπίσει σαφές ενδείξεις μεταδόσεων από κάποιο άλλο κόσμο. Βρήκαν, λέει, τα στοιχεία μιας μη ανθρώπινης τεχνολογικής υπογραφής, όχι τώρα αλλά πριν από μερικά χρόνια, χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο Parkes στην Αυστραλία, λέει ο Σάιμον. Τέτοια συνήθιστη ισχυρισμοί απαιτούν εξαιρετικά στοιχεία και η ομάδα που χρηματοδοτείται από τους δισεκατομμυρίουχους Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Γιούρι Μίλνερ αγωνίζεται να συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία για να υποστηρίξει την ανακάλυψή τους που θα αλλάξει την ανθρώπινη ιστορία, λένε. Ωστόσο, υπάρχει και ανταγωνισμός, προσέξτε. Υπάρχει και δεύτερη ομάδα αστρονόμων που έχει παρόμοια στοιχεία στη διάθεσή της και απειλεί να προλάβει την ομάδα του Σάιμον. Αυτά είναι έκτακτα νέα από χθες. Αλλά οι Κινέζοι μπορεί να το ανακοινώσουν πρώτοι με το πρόγραμμα FAST, σφαιρικό τηλεσκόπιο διαφράγματος 500 μέτρων, που είναι το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στον κόσμο μετά το Αρεσίμπο που βλέπετε εδώ. Οι συντεταγμένες του αντικειμενικού στόχου, το οποίο είναι γνωστό ως BLC1, υποτίθεται ότι είναι γνωστές στους Κινέζους, οι Κινέζοι δηλαδή γνωρίζουν τι παίζει, και οι δύο ομάδες ανταγωνίζονται για να γίνουν οι πρώτες που θα κάνουν την τεράστιου κύρους ανακοίνωση. 5 πιθανοί υποψήφοι υπογραφής τεχνολογίας εντοπίστηκαν από την επανεξέταση του προγράμματος προφύλαξης οθόνης SETI at Home, του SETI, το οποίο χρησιμοποίησε τους συνδυασμένους πόρους των υπολογιστών του κόσμου για να κοσκινήσει τις μάζες δεδομένων που παράγονται από ραδιοτηλεσκόπια. Το BLC1, λέει ο Σάιμον, θεωρείται μακράν το πιο πολλά υποσχόμενο. Όποια και αν είναι η πηγή των σημάτων του BLC1, τονίζει ο Σάιμον, δεν μοιάζει με κανένα γνωστό φυσικό αντικείμενο. Είναι μια ενιαία σημειακή πηγή και δεν είναι μόνο θόρυβος, λέει. Το σήμα, αντί να είναι ο γιγαντιαίος βόμβος όλων των πραγμάτων στο σύμπαν που ακούμε από όλα τα ραδιοτηλεσκόπια, ήταν ένα στενό ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, τόνισε. Οι αστρονόμοι έχουν ενθουσιαστεί με πιθανές εξωγήινες εκπομπές στο παρελθόν. Όταν ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά τα Pulsar, καταλογίστηκαν ως αντικείμενα LGM ή μικροί πράσινοι άντρες, και το σήμα WOW του 1977. Το σήμα δεν έχει εντοπιστεί ποτέ οριστικά, αλλά πιστεύει ο Σάιμον αυτή τη φορά θα μπορούσε, λέει, να είναι το πραγματικό. Οι επιστήμονες, όπως είναι κατανοητό, είναι εξαιρετικά προσεκτικοί πριν κάνουν την ανακοίνωση, αλλά ο Σάιμον πιστεύει ότι θα μπορούσε να προέλθει είτε από το Breakthrough Listen στην Οξφόρδη, είτε από την κινέζικη ομάδα, ανά πάσα στιγμή, μέσα περίπου στον επόμενο μήνα, και αστειεύτηκε λέγοντας ότι θα ήταν υπέροχο αν συνέπιπτε με τις αμερικανικές εκλογές. Τι λοιπόν η είδηση κυκλοφορεί σε συνέχεια όλων αυτών που ακούγονται για την πιθανή ύπαρξη εξωγήινων, για το γεγονός ή μάλλον την πιθανότητα ότι κάτι έρχεται από το διάστημα, ένα τεράστιο αντικείμενο και το εντόπισε τον James Webb και όλα αυτά που ακούγονται τα τελευταία χρόνια. Αν θέλετε τη γνώμη μου, πιστεύω ότι το θέμα το ευτελίζουν, πιστεύω ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν θα συμβεί, ή θα το κρύψουν ή μας προετοιμάζουν για το Blue Beam. Δεν έχω ιδέα πραγματικά, αλλά ξαναλέω, επειδή γουστάρετε τη φάση με το Blue Beam, σας έχω κάνει στο παρελθόν ένα βίντεο πιο γενικό για το Blue Beam Project. Αυτή τη φορά θα το σπάσουμε σε δύο κομμάτια, γιατί είναι δύο τα περιστατικά, δύο οι πιθανότητες του Blue Beam. Το ένα είναι η ψεύτικη εισβολή εξωγήινων μέσα από ολογράμματα και η έλευση του Ιησού πάλι με ολόγραμμα για να εδραιωθεί η πανθρησκεία. Θα σας τα κάνω σε κάθε ένα επεισόδιο ξεχωριστά για να είναι αναλυτικό, για να δούμε αν και εφόσον ισχύει. Όπως πάντα, πείτε μου τη γνώμη σας για αυτό το θέμα και σε αυτή την εκπομπή. Μην ξεχνάτε, κάντε ένα like, στηρίζει πραγματικά την προσπάθεια. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο. We'll be right back.